Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε εκεί τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Τσακλόγου. Κύριε Υφυπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Τζένου. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε πώς λύνεται η εξίσωση, γιατί εδώ πέρα από αυτά τα νούμερα τα οποία ανακοινώθηκαν στη Βουλή χθες και είδα και με προσοχή και τη δική σας τοποθέτηση, εδώ πρέπει να τετραγωνιστεί ο κύκλος. Να ξεκινήσω από το βασικό. Είχαμε έναν προϋπολογισμό, μάλλον έγινε μια κατάθεση προϋπολογισμού σε μια περίοδο που ο προϋπολογισμός του 2020 προφανώς έπεσε έξω λόγω της πανδημίας, λόγω των συνθήκων που δεν μπορούσε κανείς να προϋπολογίσει ή να προβλέψει. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα κομμάτι που αφορά το κομμάτι των εσόδων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι μειωμένα κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίθετα οι δαπάνες τους θα είναι αυξημένες κατά 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2019. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Με δεδομένο λοιπόν ότι θα έχετε μικρότερα έσοδα και πολύ περισσότερα έξοδα, πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε μεγαλύτερες συντάξεις από την νέα χρονιά, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, ας το πάρουμε ένα την αρχή. Αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε είναι στοιχεία τα οποία είναι απολογιστικά. Δηλαδή είναι για τη χρονιά την οποία τελειώνει τώρα. Τι έγινε στη χρονιά που τελειώνει τώρα? Καταρχήν είχαμε, ξέρω εγώ, μειωμένη απασχόληση, και εκεί που είχαμε μειωμένη, ακόμα και εκεί που διατηρήθηκε η απασχόληση σε πολλές περιπτώσεις, ήταν με χαμηλότερους μισθούς, άρα είχαμε χαμηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Από εκεί προκύπτει το έλλειμμα το οποίο αναφέρατε. Από την άλλη πλευρά, το κράτος μπήκε μέσα και με δικούς του πόρους στήριξε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και ένα κομμάτι αυτής της στήριξης πήγε μέσω της κάλυψης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διαφόρων ομάδων του πληθυσμού με τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση. Από εκεί προκύπτει αυτό το πλεόνασμα το οποίο λέτε. Τώρα, πηγαίνοντας την επόμενη χρονιά, εκείνο το οποίο ελπίζουμε είναι το ότι δεν θα έχουμε πια τις συνέπειες της πανδημίας που είχαμε στη φετινή χρονιά, με δύο lockdown μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά, με μεγάλη πτώση του τουρισμού κ.ο.κ. Άρα, αυτό που περιμένουμε είναι μια μερική αναστροφή των μεγεθών αυτών. Δηλαδή, μπορεί να προβλέπουμε ότι για το πρώτο κομμάτι της χρονιάς η κρίση θα εξακολουθήσει να έχει οικονομικές συνέπειες. Αλλά ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πέρυσι, εξού και η πρόβλεψή μας για θετικό ρυθμό ανάπτυξης, παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα. Άρα, με λίγα λόγια, μου λέτε ότι έχετε κάνει ένα σενάριο στο οποίο λέτε ότι το πρώτο διάστημα το 2021 θα συνεχίσει ή τουλάχιστον δεν θα έχουμε την ανάκαμψη την οποία περιμένουμε. Άρα, βάζουμε όλα μας τα αυγά, να το πω έτσι, στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 για να επανέλθουν τα πράγματα. Δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής, ότι πάμε να συγκρίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται τρίμηνο με τρίμηνο. Πέρυσι, ας πούμε, για παράδειγμα, ή εξάμηνο με εξάμηνο. Πέρυσι, το πρώτο εξάμηνο είχαμε μια περίοδο που ήταν με πολύ σκληρό lockdown, με την παραγωγή η οποία να είναι κυριολεκτικά καθυλωμένη κ.ο.κ. Ελπίζουμε ότι φέτος δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει κάποια τέτοια. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το οποίο υπενθυμίσατε στην ερώτησή σας. Τώρα, από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο έχουμε είναι το ότι είναι διάφορες. Πώς το λένε, αυξήσεις μέσω όρο, μεσοσταθμικά που θα έχουμε σε σχέση με τη φετινή χρονιά, οι οποίες οφείλονται σε διάφορες διορθώσεις οι οποίες έγιναν με νομοθετικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν οι αυξήσεις που δόθηκαν λόγω της ανέρεσης διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, όπως επίσης και οι αυξήσεις τις οποίες είχαμε στις επικουρικές συντάξεις λόγω δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες την επόμενη χρονιά θα τις δούμε σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα κανονικότατα. Οπότε από εκεί προκύπτει αυτή η αύξηση των συντάξεων την οποία αναφέρατε εσείς προηγουμένως. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω επίσης είναι το εξής. Υπάρχει κίνδυνος με δεδομένο ότι αλλάζει το μοντέλο και είδα κιόλας εσείς ότι είπατε ότι ζητήσατε από τα κόμματα να στηρίξουν επί της ουσίας τη μετάβαση στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα με την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα και τη στρατηγική μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης, μια μεταρρύθμιση. Υπάρχει κίνδυνος για τους υπάρχοντες συνταξιούχους να δούνε μειώσεις στις συντάξεις τους, και αν υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση την οποία θα φέρετε? Καταρχήν, η μεταρρύθμιση αυτή θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η του 2022, δηλαδή ούτε καν την επόμενη χρονιά. Το δεύτερο ήταν ότι ήμασταν απολύτως κατηγορηματικοί ως προς αυτό το σημείο. Οι συντάξεις των συνταξιούχων των παλαιών, δηλαδή είτε αυτών οι οποίοι παίρνουν τώρα σύνταξη, είτε αυτών οι οποίοι θα βγουν στα επόμενα χρόνια με τους κανόνες του τωρινού ασφαλιστικού συστήματος, του τωρινού συστήματος επικουρικής ασφάλισης κ.ο.κ., δεν θα μειωθούν καθόλου.
θα εξακολουθήσουν να δίνονται ακριβώς με τους ίδιους κανόνες με τους οποίους δινόντουσαν και προηγουμένως. Με δεδομένο λοιπόν ότι το σύστημα το ασφαλιστικό το οποίο έχουμε τώρα στηρίζεται σε αυτό που λέμε εργασία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν επί της ουσίας τις συντάξεις των συνταξιούχων. Με δεδομένο ότι έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος είμαστε σε μια χώρα όπου το δημογραφικό είναι πρόβλημα και έχουμε ένα πολύ γερασμένο πληθυσμό. Τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο θα αλλάξει και πώς θα αλλάξει αυτό το μοντέλο για να το καταλάβει ο κόσμος με απλά λόγια και πώς θα φέρει διαφορά σε σχέση με το σύστημα το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Θέσατε πολύ σωστά το πρόβλημα και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις δυτικές χώρες. Και σταδιακά αρχίζουν να το έχουν και αναπτυσσόμενες. Δηλαδή, έχουμε μια διαρκή γύρανση του πληθυσμού. Τα συστήματα τα ασφαλιστικά είναι δύο ειδών τα στοιχειοδοτικά. Είναι είτε τα συστήματα τα λεγόμενα κεφαλαιοποιητικά, δηλαδή βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα από το μισθό μας την περίοδο που εργαζόμαστε, τα οποία επενδύονται κάπου και στο τέλος η σύνταξή μας βασίζεται στις εισφορές οι οποίες έχουμε κάνει και τις αποδόσεις των επενδύσεων μας, είτε έχουμε τα συστήματα τα λεγόμενα τα διανεμητικά, στα οποία πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι το ότι οι τωρινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τη συντάξη των τωρινών συνταξιούχων. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε έμπειρος σε αυτό. Ποια θα ήταν η αναλογία, αν συνέχιζε αυτό το σύστημα και παρέμενε να λειτουργεί, ποια θα ήταν η αναλογία για να είναι υγιές αυτό το σύστημα, δηλαδή εργαζόμενος προς συνταξιούχο, και ποια είναι η πραγματικότητα τώρα? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση και αυτή. Συνήθως λέμε στο συνάφι μου ότι μια καλή αναλογία είναι το 1 προς 4. Δηλαδή 4 εργαζόμενοι για ένα συνταξιούχο. Αυτό η Ελλάδα το έχει περάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι για να διατηρηθούν οι συντάξεις των συνταξιούχων σε υψηλό επίπεδο, θα πρέπει είτε να κάνουμε διαρκώς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε η άλλη εναλλακτική είναι να μειώνονται οι συντάξεις σχέση με το μέσο μισθό. Δεν υπάρχουν θαύματα εδώ πέρα. Το υπόλοιπο το οποίο γίνεται είναι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε σήμερα, το ότι ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της συνταξιοδοτικής δαπάνης το χρηματοδοτεί ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός δεν είναι χρήματα τα οποία πέφτουν από τον ουρανό. Φορολογούμενοι τα πληρώνουν αυτά. Και όταν έχουμε όλο αυτό εδώ το σύστημα, καταλαβαίνετε ότι σε κάποια στιγμή πηγαίνει σε αδιέξοδο. Αυτό ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που αυτό το οποίο λέμε δεν αλλάζουμε συνολικά το συνταξιοδοτικό σύστημα. Το μεγάλο κομμάτι του συστήματος εξακολουθεί, δηλαδή η κύρια σύνταξη, εξακολουθεί να παραμένει διανεμητικό. Τι λέμε για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας? Αυτοί θα χτίζουν σταδιακά ατομικούς κουμπαράδες, δηλαδή οι αντίστοιχες εισφορές τις οποίες καταβάλουν θα πηγαίνουν σε έναν ατομικό λογαριασμό. Με επιλογές του συνταξιούχου συγκεκριμένες, αυτά τα ποσά θα επενδύονται σε διάφορα πράγματα, μεγάλο μέρος των οποίων θα πηγαίνει μέσα στην ελληνική οικονομία. Στο τέλος, μετά από 30-40 χρόνια, όταν θα είναι να πάρουν τη σύνταξή τους αυτοί οι νέοι συνταξιούχοι, η σύνταξή τους θα βασίζεται, η επικουρική επαναλαμβάνω, στο τι έχουν εισφέρει και το τι αποδόσεις είχαν οι επενδύσεις τους. Όμως αυτές οι επενδύσεις μπαίνουν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ελληνική οικονομία. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, και γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουμε καχυκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης εδώ και αρκετά χρόνια, είναι το ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές. Εν μέρη αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι οι αποταμιεύσεις μας πάρα πολύ χαμηλές, γιατί είναι οι αποταμιεύσεις οι οποίες χρηματοδοτούν τις επενδύσεις. Και είναι αυτό που προσπαθούμε εν μέρη να βοηθήσουμε, δηλαδή να βοηθήσουμε και τους ίδιους τους συνταξιούχους να πάρουν μια ψηλότερη σύνταξη αργότερα, αλλά να βοηθήσουμε και να δώσουμε μια μεγάλη όθηση και στην ελληνική οικονομία. Ωραία. Ερωτήματα που μου θέτουν αρκετοί ακροατές. Οι επικουρικές συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων θα μειωθούν? Μου το θέσατε προηγουμένως στον ερώτημα και απάντησα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο που μπορούσα να πω, ότι όχι, δεν θα μειωθούν καθόλου. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σαν να ήμασταν κανονικά, σαν όλοι οι εργαζόμενοι να κατέβαλαν συντάξεις για εκείνο, για το, πώς το λένε, για το παλιό του συνταξιοδοτικό σύστημα. Ωραία. Αλλάζει κάτι για τους σημερινούς εργαζόμενους που παραμένουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, κύριε Υπουργέ? Όχι. Εξακολουθούν να πληρώνουν τις ίδιες εισφορές όπως και προηγουμένως, και πληροφοριακά και οι νέοι ασφαλισμένοι τις ίδιες ακριβώς εισφορές θα πληρώνουν. Και όταν είναι να συνταξιοδοτηθούν, θα συνταξιοδοτηθούν με τους κανόνες του υφιστάμενου συστήματος. Ωραία. Υπάρχει ένα μεταβατικό κόστος από το παλιό στο νέο σύστημα και το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το μεταβατικό κόστος και ποιος θα το πληρώσει το μεταβατικό κόστος αυτό? Πράγματι υπάρχει μεταβατικό κόστος μετάβασης, το οποίο προκύπτει από αυτό ακριβώς το οποίο είπατε. Δηλαδή το ότι θα εξακολουθήσουμε να πληρώνουμε τις συντάξεις των συνταξιούχων
ακριβώς το επίπεδο που είναι και τώρα. Αλλά για σταθείτε λίγο, τι είπα προηγουμένως. Είπα προηγουμένως ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των εισφορών οι οποίοι θα καταβάλλονται θα επενδύονται μέσα στη δική μας την οικονομία. Μεγαλύτερη επένδυση σημαίνει ψηλότερος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Μεγαλύτερη επένδυση σημαίνει περισσότερες δουλειές, σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας, σημαίνει ψηλότερη μισθή. Αυτά πάλι με τη σειρά τους τι σημαίνουνε. Σημαίνουνε φορολογικά έσοδα ψηλότερα τόσο από τους άμεσους φόρους, όσο από τους έμεσους φόρους, δηλαδή από τι καταναλώνουμε, αλλά και από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Άρα αυτό το οποίο προβάλλεται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο είναι αυτό το πράγμα που οι οικονομολόγοι θα λέγανε το ακαθάριστο κόστος. Το καθαρό κόστος προκύπτει αν αφαιρέσουμε όλα αυτά εδώ τα έσοδα τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Με δεδομένο ότι λέτε ότι επί της ουσίας μπαίνει ένα νέο μοντέλο του λεγόμενου ατομικού κουμπαρά, ο οποίος όμως ατομικός κουμπαράς πάντοτε έχει να κάνει με το βασικό κομμάτι που έχει να κάνει με την εργασία. Με δεδομένο, ξαναλέω, ότι οι προβλέψεις ήταν άλλες το 2019 όταν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, άλλες κατέληξαν. Ναι. Με συγχωρείτε, υπάρχει σενάριο Β, υπάρχει σενάριο Plan B σε περίπτωση που τα νούμερα, και δεν είναι στο χέρι το δικό σας, μιλώ για τις επενδύσεις, μιλώ για την εργασία, μιλώ για το ρυθμό ανάπτυξης, δεν βοηθήσουν, δεν είναι αυτές δηλαδή οι οποίες θέλουμε μέσα στο 2021. Πρώτα εδώ μιλάμε για τις τωρινές συντάξεις που δεν έχουν καμία σχέση με τη νέα επικουρική για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Σας είπα για προηγουμένως ότι αυτό θα ξεκινήσει από 1η-1η του 2022. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει εγγραφεί στον φετινό προϋπολογισμό που να αφορά την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Μέσα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες της φετινής χρονιάς, η κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει το επίπεδο των συντάξεων εκεί ακριβώς που ήταν και προηγουμένως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν οι συνθήκες αρχίσουν να βελτιώνονται κάπως όπως όλοι ελπίζουμε από την επόμενη χρονιά, μάλλον η απάντηση στο ερώτημά σας είναι πασιφανής. Προφανώς όχι. Τίποτα, καμία τέτοια περικοπή δεν πρόκειται να υπάρξει. Ωραία. Υπάρχουν και κατηγορίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι επί της ουσίας με αυτόν τον τρόπο ιδιωτικοποιείται η επικουρική ασφάλιση. Ευσταθούν αυτές οι κατηγορίες, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, κύριε Τζόνο, να είμαστε απολύτως κατηγορηματικοί σε αυτό. Ο φορέας ο οποίος πρόκειται να δημιουργηθεί θα είναι δημόσιος φορέας. Ένα. Θα είναι κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Επικουρική ασφάλιση. Δεν είπα ούτε επαγγελματικά ταμεία, ούτε ιδιωτική ασφάλιση, ούτε διαφορά άλλα τέτοια πράγματα. Οπότε να είμαστε σαφέστατοι σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Παραμένει κοινωνική. Ωραία. Επειδή έχετε και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και από την εποχή της Τρόικας, θα ήθελα ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια κριτική ότι η χώρα θα αναγκαστεί να μπει, και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο κ. Βαρουφάκης και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ότι η χώρα θα αναγκαστεί να μπει σε νέα μνημόνια με πετσόκομα μισθών και συντάξεων. Είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπροστά στον ορίζοντα? Νομίζω ότι και εδώ η απάντηση είναι σαφέστατα όχι. Αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση ήταν το ότι η κρίση η οποία έπληξε δεν ήταν κάτι το οποίο να ήταν κάποιο ελληνικό φαινόμενο ή που να έπληξε μόνο τη χώρα μας. Και κυρίως δεν ήταν κάτι το οποίο προήλθε από κάποιο λάθος που έκανε στην οικονομική της πολιτική Ελλάδα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς εξωγενές, χτύπησε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος που είδαμε την αντίδραση που είδαμε. Δηλαδή, τόσο από την άποψη της νομισματικής πολιτικής, είδαμε μια απίστευτη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία συμπεριέλαβε και την Ελλάδα μέσα στα προγράμματα της ποσοτικής χαλάρωσης για πρώτη φορά. Αυτό το διάστημα, και είδαμε και αντίστοιχα και την προσπάθεια που έχουμε για ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών και των επενδύσεων των διαφόρων χωρών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα αυτή η προοπτική την οποία αναφέρετε τώρα μου φαίνεται μάλλον εξωπραγματική. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Καλημέρα, καλημέρα.